Σεισμική δόνηση έγινε στις Σέρρες πριν από λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Βασίλης Καρακώστας, καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Κουνηθήκαμε λίγο στις Σέρρες και θέλαμε πληροφορίες από εσάς. Και εμείς στη Θεσσαλονίκη κουνηθήκαμε ιδιαίτερα. Ο σεισμός είναι στο νομό Κιλκής. Ναι. Έγινε τις 14 και 12 ώρα Ελλάδος. Είναι 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Θεσσαλονίκη το επίκεντρό του και 10 χιλιόμετρα δυτικά από το Κιλκής. Αυτά είναι τα στοιχεία. Μέγεθος ξέρουμε? Το μέγεθος, ναι, συγγνώμη, δεν σας το είπα, 4,4. 4,4. Αρκετά καλός για να κουνηθούμε. Ναι, βέβαια. Επειδή είχαμε και πρόσφατους σεισμούς στην Ιταλία και ακούγονται για μεγάλους σεισμούς και αυτά, κύριε καθηγητά, από ποια κλίμακα και πάνω πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος? Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας σεισμός στην περιοχή μας που, εντάξει, δεν είναι και... δεν έχουμε και πολύ συχνά τέτοια φαινόμενα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί και κάτι ξεχωριστό, τουλάχιστον από μόνο του. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μετασεισμική δραστηριότητα, εφόσον υπάρξει κάποια τέτοια. Και από εκεί και πέρα, μετά, στη συνέχεια, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να σας πω κάτι. Ενδέχεται να είναι προσεισμική δόνηση αυτή? Ναι, αυτό σας λέω ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό εδώ το ερώτημα. Αλλά αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν έχω και κάποιο λόγο να ανησυχώ ιδιαίτερα. Αλλά στην ερώτησή σας δεν υπάρχει απάντηση. Μάλιστα. Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.